Μάχη για τη ζωή του δίνει ένας 25χρονος από την Κάλυμνο, ο οποίος ενεπλάκησε τροχαίως στην ΚΟΜΕ με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Στο νοσοκομείο του νησιού, όπου αρχικά εισήχθη, κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του σε μονάδα εντατικής θεραπείας και έτσι στήθηκε αεροδιακομιδή με ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας για το νοσοκομείο Χανίων. Χθες Κυριακή 9 Απριλίου το πρωί διακομίστη με αεροδιακομιδή από το ΕΚΑΒ από το νοσοκομείο της ΚΟ, Καλύμνιος, 25χρονος, ο οποίος έφερε σοβαρά τραύματα και νοσηλεύεται διασυλλομένος στην ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Φέρει κακώσεις και τραύματα κρανιογκεφαλικές. Ο νεαρός παραμένει διασωληνωμένος με τους γιατρούς της ΜΕΘ να παρακολουθούν στενά την πορεία του. Η κατάστασή του είναι σταθερή. Αύριο θα υποβληθεί εκ νέου σε απεικονιστικές εξετάσεις και εξετάζεται και το ενδεχόμενο της σταδιακής αφύπνισης. Στα Χανιά βρίσκεται η δικαίη οικογένειά του, ελπίζοντας πως ο 25χρονος θα καταφέρει να βγει νικητής.